Παρά τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ακρίβεια στην Ευρώπη παραμένει. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Eurostat, ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 3% σε όλη τη διάρκεια του 2024, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τις ήδη υψηλές τιμές, κυρίως στα τρόφιμα. Εκτός από το κόστος της ενέργειας, βασικοί παράγοντες της ακρίβειας είναι οι πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις. Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα, οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και η ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Όλες οι κρίσεις, κάθε μία από τη δική της σκοπιά, επηρεάζουν και είναι αλληλένδετα τις παγκόσμιες οδούς εμπορίου. Είναι δύσκολο και δεν θα ήταν και σωστό να ιεραρχήσει κανείς. Αντιθέτως, πρέπει να τις αντιμετωπίσει όλες ταυτοχρόνως. Όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση μεταφράζονται σε αυξημένα κόστη. Αυξημένα κόστη μεταφορών, αυξημένα κόστη ασφάλειας, αυξημένα κόστη επικοινωνιών. Όλα αυτά επηρεάζουν σε τελευταία ανάλυση το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων και βεβαίως τον ίδιο τον καταναλωτή. Οι διάδρομοι μεταφοράς και οι αλυσίδες εφοδιασμού των προϊόντων που καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν διαταραχθεί, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να αυξάνεται σημαντικά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτό συμβαίνει πολλές φορές ήδη με την ανακοίνωση τέτοιου τύπου δραματικών γεγονότων, όπως η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, είτε είναι το στιμά στην Ερυθρά Θάλασσα, είτε σε σχέση με τις επιθέσεις των Χούθη, σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Είναι πρόβλημα γιατί στην πραγματικότητα ήδη θα τολμούσα να πω ότι υπάρχει και μια κερδοσκοπική διάθεση πολλές φορές από πλευράς των μεγάλων εταιριών, ενώ ταυτόχρονα από τη μία τα αποθέματα λοιπόν ήδη επιβαρύνονται με πρόσθετες αυξητικές τιμές σε βάρος του καταναλωτή, από την άλλη και τα νέα συμβόλαια από την πρώτη στιγμή που ξεκινούν δραματικά γεγονότα αυξάνουν δραματικά. Ενδεικτικά θα σας πω μια τάξη μεγέθους. Θα σας πω ότι το τελευταίο τρίμηνο στον χώρο του κοντέινερ είχαμε 1 με 2 φορές επάνω την αύξηση του κόστους της μεταφοράς. Η μεγάλη συζήτηση διεθνώς είναι κατά πόσο θα έχουμε μια παρέμβαση μεγάλων δυνάμεων και πιο πολύ τον ΗΠΑ, για να είμαστε ειλικρινείς. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ότι δίνει τις ευλογίες της και στηρίζει κάθε προσπάθεια αποτροπής τέτοιων γεγονότων, γιατί αν δεν επιληθούν τα θέματα αυτά σύντομα, και όταν λέω σύντομα εννοώ τους επόμενους μήνες, μέσω μακροπρόθεσμα, η εκτείναξη του κόστους θα είναι δραματική για την τσέπη του καταναλωτή. Για να διασφαλιστεί ότι τα καταστήματα στην Ευρώπη θα διαθέτουν προϊόντα σε επαρκείς ποσότητες και προσιτές τιμές, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν νέοι διάδρομοι μεταφορών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, όπως εξήγησαν εμπειρογνώμονες στο 5ο Balkans and Black Sea Forum που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Red Sea crisis made some negative influence on the general supply chain of Eurasia continent between the EU and East Asia. So people are thinking about the alternative, another corridor from Europe to East Asia. It could not be replaced by this corridor. The Suez Canal is still most important for Eurasia transportation. But for a short period, we are facing this crisis. So people are thinking about the Eurasia continent corridors. There are 3 possible alternatives. Από τους 3 εναλλακτικούς διαδρόμους, ο πιο αξιόπιστος σήμερα είναι ο Μεσαίος Διάδρομος, που θα περνά από τη Μαύρη Θάλασσα και όπου η Ελλάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. If the Black Sea can be the central corridor, it also will partly depend on Belarus port and will go through to north to Hungary and to central Europe. It still will be some connection
between Central Asia to Europe through this port. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα έχουν εκφράσει την κοινή τους θέληση για την ανάπτυξη του μεσαίου διαδρόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που προκαλούν στον εφοδιασμό της Ευρώπης οι τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις.